χτυπάω εισιτήριο σε μευτήριο αλφατάξης. Πήρα μια τσάντα με ευχές απ' τη μαμά, ώρα να κάτσεις. Κάθομαι λοιπόν στο λεωφορείο λίγος κόσμος. Αλήθεια δεν είναι πολύ σύγχρονος ο δρόμος. Έχει ταξίδι όμως κι εγώ τα απολαμβάνω. Κι εγώ τα μάτια μου ανοιχτά, εικόνες να μην χάνω. Οι κλασικές λακκούβες χτυπάνε το αμάξωμα, καθώς ανηφορίζει για το τέρμα τόσο άτσαλα. Μπροστά μας προπορεύονται αμάξια μηχανάκια. Μια γιαγιά στα δεξιά πάει βόλτα τα εγγονάκια. Όλοι εδώ τριγύρω μου έχουν αγωνία. Τι ψάχνουν εδώ μέσα είναι άλλη ιστορία. Το τέρμα θα μας δείξει πρώτη στάση, φιλοκρίμα του και άπλιστου γωνία. Η πόρτα ανοίγει για να βγει μια λαμπερή κυρία. Λυμμένη στα λευκά, γεμάτη με κοσμήματα. Στην έξοδο της προκαλεί πολλά επιφωνήματα. Σκαλώσαμε το θέαμα του τύπου που ανεβαίνει. Με βρώμικο πουκάμισο, γραβάτα ξελιμένη. Μαλλία περιποίητο και τσέπες γυρισμένες. Οι σόλες στα λουστρίνια του ήταν και δυο σχισμένες. Λοιπόν πατάμε γκάζι, στάση νούμερο 2. Οδός επικινδύνων ουσιών. Κακόφημος δρόμος, στέκει ναρκωμανών. Το μπερδεύουνε συχνά με την οδό παραδείσου. Όλοι χάνονται εκεί, δεν μπορούν να γυρίσουν. Ο νεαρός που κατεβαίνει, μοιάζει υπερπατημένος. Κάτι θέλει και μου φαίνεται τελικά κι απελπισμένος. Ανοίγοντας την πόρτα μπαίνει ένα τζάνκι που δύσκολα σηκώθηκε απ' τη στάση στο παγκάκι. Μόλις έκλεισα τα μάτια, έφτανα στα σιτρία στο στενό ερωτευμένων και είχα μια απορία. Το τυπάκι που πάτησε του stop των μπουτών φυσάγε και ξεφύσαγε σαν ακορντεόν. Ήταν φρέσκο ξυρισμένος, βουτυγμένος στα αρώματα. Φορούσε τα καλά του και στεκόταν ανυπόμονα. Καθώς κοντοζυγώναμε, άλλαξε η ματιά μου και τσέκανα ένα μαλλιά και είπα Παναγιά μου. Ήτανε αξίλιστος, καπνίζα ρημανίως. Είχε χαζέψει εντελώς και τα πίνε στο κρύο. Μου σκέμα εθρώμη, σηκώνω το χέρι. Ο βίρωνας μοιάζει να λύγει σε λίγο. Αχ, και συγγνώμη, σ' απολογούμε. Αλλά απόψε πρέπει να φύγω. Κάποιος μου σφύριξε ότι πρέπει να εγκαταλείψω αυτά τα μέρη. Πρέπει να αντλήσω όλα τα νιάτα. Και δυστυχώς εδώ ζουν μόνο γέρι και δεν συμφέρει. Σταμάτα, ανοίξε πίσω να ανέβω. Όχι στο κλείσιμο της πόρτας, το ρολόι μου αχρηστεύω. Για να ρίξω μια ματιά, έχει μια θέση γαλαρία. Και ένας τύπος με καπέλο είναι οικία φυσιογνωμία. Με τη ματιά στην τζαμαρία έχει κολλήσει παγωμένο. Σα εγώ στεναχωρημένο με τα αισθηματικά. Τι τα σκέφτεσαι τα τσόλια σαν πως σκήνες σε θυμούνται. Κάνω χάζι εκεί έξω κάτι άγνωστη. Φιλιούνται καθώς αποχαιρετούν τη μαύρη νύχτα απ' τους διαγράφει. Ο παγός πάει με τον κλίγκλον και το στόπ επανανάβει. Ο διάολε κοίτα δω τη στάση είναι αυτή εκεί μπροστά. Λυφθεί και κρεατίνης κι είναι όρθια δυο μωρά. Ολοκυθιούνται στον καθρέφτη συνοδεύει να σκλεχλές. Η πόρτα ανοίγει κι ανεβαίνουν στολισμένες δυο γριές. Δυο δυσανάλογες μορφές από κρούστικα πρισμένες. Ακολουθά ένα στυφά στο σώμα του κομμένο φέντες. Κι αηδιάζω. Τα ακουστικά μου βάζω. Κοίτα όλους τους άγνωστους, κάνω φριστά και κράζω. Και καθώς αυτό σκεφτιάζω, μια καινούργια οδό διαβάζω. Ηρώων μαλακές, ένας μου λέει δεν δηλιάζω. Θα τα βάλω με τους πάντες και τη γη θα κατακτήσω. Με το όπλο μου μπορώ μια στρατιά να θρηματίσω. Από πίσω ακολουθάνε μια ντουζίνα απορρομένη. Κατεβαίνουν σε μια στάση σαν τις κάμπιες τυχημένοι. Και ταυτόχρονα με ζόρι προσπαθούν απελπισμένοι. Δυο αγροτηριασμένοι κάνουν πάλι για επιβίβαση. Ίσως και για επιβίωση δύσκολα θα την ευγάλουν. Τελικά βρίσκουν μια θέση αφού προσπάθειες καταβάλουν. Εγώ μίσον σταγμένος, λέω στο διπλανό μου τι ώρα λέει το ρολόι σου, δεν δουλεύει το δικό μου. Δεν έχω ούτε εγώ, αλλά στάνταρ είναι αργά. Καθώς γυρνάω από την άλλη με σκουντάει και γελά μου. Δείχνει κάποιον με φαρδιά, με χρυσά και δίθεν ύφος. Μας κοιτάει σαν να λέει σαν σκαμό. Όλους ο τύπος κατεβαίνει βιαστικά στη στάση δόξας και ασημότητας. Μπουκάρει άλλος ένας με το ύφος της χιλόπιτας. Ντομάτες με στη μούρη και ο σβέρκος χαμηλά. Γυρνά ξανά ο διπλανός μου ξαφνικά και με ρωτά. Μήπως ξέρεις εψηλέ το λεωφορείο που τερματίζει. Αυτό θα σου λέγα κι εγώ διότι με προβληματίζει. Μας πει ο οδηγός, δεν πάμε προς τα μπρος. Σε καρέ ποιος οδηγάει, αυτός είναι ο. Να κατέβουνε, να κατέβουνε, να κατέβουνε.